Τι κι αν πέρασαν δύο εβδομάδες από την κάλπη της 21ης Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει να μην αναγνωρίζει το μερίδιο της ευθύνης του για την αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας και την αποδοκιμασία των πολιτών στην ανερμάτιστη και αναξιόπιστη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει το γραφείο τύπου του Πασόκ Κινάλ σε σχόλιο του σχετικά με τη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στον Sky. Δεν μας ξενίζει, καθώς ουδέποτε έκανε την αυτοκριτική του για την ήττα από τη Νέα Δημοκρατία το 2019, όταν ο χάρτης βάφτηκε μπλε στις εθνικές εκλογές, τις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές εκλογές. Προφανώς και δεν περιμέναμε να αναγνωρίσει τις παλινοδίες του με τις πρέσπες του Αιγαίου, την άγρα ψήφων από τη Χρυσή Αυγή, την υιοθέτηση των ορφανών του Πάνου Καμένου και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την απουσία σχεδίου για τη χώρα πέραν από τη βαθιά του επιθυμία να ξανακάτσει στην καρέκλα της εξουσίας. Όπως απεκάλυψε, ήθελε το Πασόκ ένα βολικό συμπλήρωμα, όπως άλλωστε και ο κύριος Μητσοτάκης. Όμως ο ελληνικός λαός τους έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα. Καλό είναι να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και οι δύο. Οι πολίτες έχουν ανάγκη από μια αξιόπιστη προοδευτική δύναμη και το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής θα αγωνιστεί δίπλα τους για μια κοινωνία με ευκαιρίες προόδου για όλες και όλους, που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω, αναφέρει το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής στο σχολείο του.